ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Στον πάγκο της ομάδας της Κατοκοπιάς, έναρξη του αγώνα και θα γίνει για ένα λεπτό αυτό που σας αναφέραμε και νωρίτερα. Βλέπουμε ότι ποδοσφαιριστές της Δόξας που έχουν την κατοχή απλά ανταλλάζουν κοντινές πάσες. Βλέπει αριστερά τον Δημητρίου, θα κάνει την προσπάθεια, ευκαιρία, δεν είναι καλή υποδοχή που κάνει ο Ρουσάς και χάνεται η καλή στιγμή για τον Ερμή. Κίνηση από τον Κονέ, μπάλα θα περάσει, αφήνει ο Μουχτάρης ο Ρουσάς, απόκρουση από τον Σισκόφσκι, νέα καλή στιγμή για τον Ερμή και πάλι με τον Ρουσά. Πολύ. Βλέπουμε την επανάληψη, φεύγει μπαλά, κοιτάξτε κάνει πίσω το πόδι ο Μουχτάρης, ο Ρουσάς πλασάρει όμως ο Σισκόφσκι. Παίρνει τα βήματα. Ο Βαγιάνος εκτελεί απευθείας, Σισκόφσκι μαζεύει. Εδώ, πάντως ήταν η τρίτη τελική προσπάθεια. Ψάχνει καλή μεταβίβαση, εξαιρετική προσπάθεια, έρχεται όμως ο Καϊκέ και σταματάει. Από κανονική θέση φεύγει ο Κομωδίκης, κατεβάζει την μπάλα, έρχεται όμως ο Καϊκέ με το χέρι να σταματήσει την πορεία της μπάλας και να κρατήσει τον Κομωδίκη. Κυριακίδης έχει χώρο να κάνει σούτ έξω, καλή φάση. Εδώ κέρδισε τον χώρο, με το δεξί έκανε το σούτ, αρκετά καλό σούτ που ήταν σε θέση offside. Ολιβέρα πίσω, Εγκλέζου σέντρα, απομακρύνεται η μπάλα. Παναφέρει η ομάδα της Δόξας στην περιοχή. Το σούτ που γίνεται και μαζεύει σούτ από τον Πόγεβιτς. Το 58. Καταγράφουμε καλή φάση για την ομάδα της Δόξας. Καϊκέ που δίνει συνέχεια. Εδώ η προηγούμενη φάση. Αλλά πάει στον Πόγεβιτς που θα κάνει σούτ απευθείας. Όμως ο Καϊκέ είχε σωστή τοποθέτηση και μάζεψε ουσιαστικά εύκολα την μπάλα. Φιρμίνο Μέσκα. Και αυτός πάει για σέντρα, ψάχνοντας Λουίς Κάρλος, θα κερδίσει το κεφάλι όμως, εύκολα ο Καϊκέ θα μαζέψει και δίνει. Δεξιά πάει μπάλα, ο Σισκόφσκι βγαίνει και ανακόπτει την προσπάθεια του Κύπρου. Εδώ έχει το χώρο Κύπρου, βγαίνει όμως ο Σισκόφσκι. Επιστρέφει στο Φιμίνο που έχει χώρο. Στην περιοχή είναι ο Οικονομίδης. Θα γυρίσει σούτ Καϊκέ σε κόρνερ. Η καλύτερη φάση για τη Δόξα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Η απόκρουση. Εδώ η μπάλα πάει στον Οικονομίδη στην περιοχή με το αριστερό. Θα προσπαθήσει έξυπνα να νικήσει τον Καϊκέ που κάνει όμως πολύ καλή επέμβαση. Κόρνερ για την Δόξα που εκτελέστηκε και πάει για δεύτερο συνεχώς. Η Δόξα πιέζει τα τελευταία λεπτά. Ψάχνει γκολ. Εγκλέζου εκτελεί. Η μπάλα, διαμαρτυρίες για χέρι, κόρνερ δίνει ο κύριος Αναστάση. Εδώ η προηγούμενη φάση, να δούμε από αυτή την επανάληψη. Ναι, η μπάλα χτυπάει πρώτα στο πόδι του Γαβρίλ και στη συνέχεια, όχι, ταυτόχρονα ίσως. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.